ακούσαμε το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ να εξαπολύει πολυμέτωπη επίθεση και στα τρία κόμματα που κυβέρνησαν, να χαλάσουν, λέει, οι πολίτες τη σούπα της συνένεσης, αλλά και στα μικρότερα κόμματα, ότι είναι μορφώματα και δεν έχουν ουσιαστική πολιτική παρουσία. Έρχονται με θόρυβο, φεύγουν αθόρυβα, είπε. Ναι, βεβαίως, γιατί αυτό που κρίνεται και την Κυριακή, πέρα από το ότι θα βγει η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, νομίζουμε ότι το κρίσιμο για το λαό είναι αν θα μπορέσει να βγάλει μια ακόμα πιο δυνατή 100% γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα στάλθηκε και χθες στη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Σύνταγμα, όπως και σε δεκάδες άλλες πόλεις. Ήταν, αν θέλετε, και οι πρώτες διαδηλώσεις εντός εισαγωγικών ενάντια στην επόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει, αν θέλετε, και το μήνυμα ότι καμία αστική κυβέρνηση αντιλαϊκή δεν πρέπει να νιώθει ούτε παντοδύναμη, ούτε καβάλα στο άλογο. Όσο είναι δυνατοί οι αγώνες του λαού, όσο είναι τελικά δυνατό το ΚΚΕ, που ξέρει και ο κόσμος ότι θα αποτελέσει εγγύηση στον αγώνα. Ο στόχος ποιος είναι για την κάλπη της Κυριακής? Ο στόχος είναι να, όσοι καταρχήν έκαναν το βήμα στις 21 Μαΐου, να το ξανακάνουν φαρετά, και βεβαίως όσοι δεν το έκαναν, να τολμήσουν και όχι απλά να κάνουν το βήμα, αλλά να κάνουν το άλμα. Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πολλαπλασιαστούν τα ποσοστά του ΚΚΕ για να μπορέσει να διατηρήσει ή και να πολλαπλασιάσει, αν θέλετε, και τους 26 βουλευτές που εξέλεξε στην προηγούμενη κάλπη. Και πραγματικά νομίζουμε ότι την επόμενη μέρα αυτό θα χρειαστεί ο καθένας και η καθεμιά να ψάξει ποιον θα έχει μαζί του για να αντιμετωπίσει τη βάρβαρη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησής της. Γιατί μπορεί να είπε ο κύριος Παπαθανάσης ότι είναι 1,2 δις, συγγνώμη, για την υγεία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό όμως δεν ισχύει. Είναι μόνο 314 εκατομμύρια τα οποία θα προωθούν, να το πω έτσι, για ανακατασκευή, όχι και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Βάλτε μια τελεία, κυρία Κουζιάκη. Ανακαινήσεις και τα λοιπά νοσοκομείων, που σημαίνει ότι την επόμενη μέρα ο λαός θα έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη βαρβαρότητα και χρειάζεται τώρα να ενισχύσει το ΚΚΕ, να μην δώσει καμία συνένεση, αν θέλετε, στα κόμματα της λεγόμενης αντιπολίτευσης, που το προηγούμενο διάστημα πραγματικά. Η Κυριακή απέχει πολύ.